Πάμε να συνδεθούμε με τον Τομεάρχη Υποδομών και Μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Παπά. Κύριε Παπά, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μιλικόν, καλησπέρα σας. Λοιπόν, καταρχάς το ένα από τα δύο τέλος πάντων χαρτοφυλάκια σας είναι οι μεταφορές. Φαντάζομαι ήσασταν στη σύνδεσή μας και ακούσατε τι είπαν οι οδηγοί, οι ιδιοκτήτες των φορτηγών, οι οποίοι βρίσκονται από χτες κάποιοι εγκλωβισμένοι στη δεξιά λωρίδα της κλειστής εθνικής οδού. Το σχόλιο σας για να πάμε μετά και στο διπορικό που κάνατε χθες μέχρι τη Μαλακάσα και τι αποκομίσατε από αυτό. Πάμε πρώτα από τους οδηγούς των φορτηγών όμως. Νομίζω ότι είναι δικαιολογημένα θυμωμένοι οι άνθρωποι, διότι εδώ πέρα έχει κοπεί η χώρα στα δύο τη στιγμή που το οδόστρωμα είναι καθαρό. Και αυτό είδα και εγώ εχθές, και αυτή τη στιγμή, πριν από λίγη ώρα, μέχρι τον κόμβο της Αττικής Οδού, το είδα με τα μάτια μου. Και οι πληροφορίες που έχω είναι ότι και μέχρι τις Αφίδνες είναι πεντακάθαρο το οδόστρωμα. Ναι. Άρα, αν έχει κλείσει η Εθνική, πρέπει να μας πει το Υπουργείο και το εξαφανισμένο Υπουργείο Υποδομών, όπου έχει γίνει κακός χαμός σήμερα με τις συγκοινωνίες στην Αθήνα και δεν έχει εμφανιστεί πουθενά το Υπουργείο Υποδομών να δώσει εξηγήσεις. Πρέπει κάποιος να μας πει εάν ο ανάδοχος, εάν ο παραχωρησιούχος δήλωσε κάπου ότι δεν μπορεί να καθαρίσει το οδόστρωμα. Ναι. Εδώ πέρα τα πράγματα δεν είναι «παίξε-γέλασε». Κλείνουν τον βασικό άξονα της χώρας και για τα αγιοταχή και για τα βαρέα οχήματα. Και βλέπουμε να γίνεται αυτό ενώ το οδόστρωμα είναι καθαρό. Ναι. Είναι δηλαδή όχι απλά προσφελάσιμο, είναι καθαρό. Δεν έχει χιόνι κάτω. Ναι. Είναι λίγο υγρό ενδεχομένως. Είναι μια επιλογή η οποία νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εμείς σχέδια της κοινοβουλευτικής οδού θα κινηθούμε για να δούμε πώς ελήφθη αυτή η απόφαση, με ποια κριτήρια. Και βεβαίως θα πάρουμε και θα περιμένουμε σοβαρές απαντήσεις και όχι καουμποϊλίκια από τον κύριο Χαρισφοίδη, ότι το έκανε για το καλό μας και για να μας προστατέψει. Βεβαίως, επειδή το κρύο είναι δρυμή και η επέλαση του χιονιά έχετε δει, παρότι το οδόστρωμα είναι καθαρό, είναι η αλήθεια. Το έδειξε και πριν λίγο η κάμερα του Κόντρα. Αλλά τέλος πάντων, ότι υπάρχει χιόνι στην Αττική δεν αμφισβητείται και σε όλη την Ελλάδα. Χιόνι δεν υπάρχει. Δεν σας πείθη προληπτικά η διαβεβαίωση της κυβέρνησης. Το είπε σήμερα το πρωί και ο κύριος Μητσοτάκης, ότι ελήφθη μία απόφαση με δεδομένο ότι υπάρχει lockdown, άρα δεν θα ήταν και κατάφορτη από κόσμο η Εθνική Οδός, ότι ελήφθη μία απόφαση για να μην υπάρξουν εγκλωβισμένοι. Αυτό γιατί δεν σας πείθη? Λοιπόν, καταρχήν δεν έχει καμία λογική αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος είναι ο άνθρωπος εκτός τόπου και χρόνου, και νομίζω ότι το καταλαβαίνει κανένας και από το πλήθος των selfie που επιλέγει να δημοσιοποιήσει και το ύφος το δικό του το προσωπικό τη στιγμή που είναι αναρρύθμιτες οι περιοχές της Αττικής οι οποίες έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Αυτό που θα είχε λογική θα ήταν να μας πούνε εάν δήλωσε ο παραχωρησιούχος ότι δεν μπορεί να καθαρίσει το οδόστρωμα, εάν δεν έχει συμβεί αυτό, με βάση ποια δεδομένα πάρθηκε αυτή η απόφαση, η οποία δεν παίρνεται κανονικά ποτέ. Εκτός αν υπάρχει μια καταστροφή η οποία δεν είναι συνηθισμένη. Ναι. Η χιονόπτωση η οποία έχουμε είναι βεβαίως πάρα πολύ ισχυρή, αλλά όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονες είναι καθαρισμένοι αυτή τη στιγμή. Και λειτουργώντας με την ίδια λογική η κυβέρνηση ακύρωσε και όλα τα δρομολόγια λεωφορείων. Δηλαδή τα λεωφορεία που κάνουν διαδρομές άξονα δεν κινήθηκαν ούτε αυτά. Χωρίς καμία ειδοποίηση επίσης του κοινού έγκαιρη. Άρα εδώ πέρα έχουμε μια διαχειριστική ανεπάρκεια η οποία οδηγεί σε ακραίες αποφάσεις. Κύριε Παπά, μια που είπατε πριν για τον παραχωρησιούχο, θέλω να σας ρωτήσω. Καταρχάς, ισχύει ότι από πέρσι υπάρχει ένας νόμος, ο 4663 του 20, ο οποίος βάσει αυτού του νόμου, εάν έκλεινε η Εθνική Οδός για παραπάνω από μία ώρα λόγω καιρού, θα μπορούσε το αρμόδιο Υπουργείο να επιβάλλει στον παραχωρησιούχο πρόστιμο από 5.000 έως και 1 εκατομμύριο ευρώ? Ισχύει, αλλά εδώ έχουμε το εξής παράδοξο, ξέρετε. Επειδή και το γλιτώνει, επειδή η κυβέρνηση έκλεισε από μόνη της το δρόμο. Είναι προφανές ότι ο παραχωρησιούχος μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν έχει καμία ευθύνη για το κλείσιμο τώρα, διότι είναι μια ευθεία πολιτική απόφαση το κλείσιμο. Το παράδοξο είναι ότι αυτή η πολιτική απόφαση πάρθηκε ενώ ο δρόμος είναι ανοιχτός. Εγώ ταξίδεψα μέχρι τη Μαλακάσα και πίσω εχθές. Ναι. Γνωριζόμαστε νομίζω στην Ελλάδα και ξέρετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα δίσταζε να κατονομάσει κιόλας
συμφέροντα εάν θεωρούσε ότι αυτά κινούνται εις βάρος του δημοσίου. Αυτή τη στιγμή αυτό που εγώ έχω να καταθέσω και στο σταθμό σας είναι ότι είδα και αλατιέρες και χιονιστικά να κάνουν τη δουλειά τους. Ταξίδεψα μέχρι τη Μαλακάσα και επέστρεψα σε καθαρό οδόστρωμα. Ναι. Και αναρωτιέται ο Έλληνας πολίτης αυτή τη στιγμή γιατί έχει κλείσει η βασική κεντρική αρτηρία της χώρας. Γιατί κλείνει το Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησε σήμερα ένα τρένο στις 9 το πρωί από τη Θεσσαλονίκη και έφτασε πριν από λίγη ώρα με 140 επιβάτες. Ναι. Γιατί δεν υπήρχε η πρόνοια να προχωρήσει η τηλεματική όπως την είχαμε δρομολογήσει στη δεύτερη της φάση και γιατί πέσανε δέντρα μέσα στις ράγες. Κύριε Παπά, λοιπόν, αυτό που λέτε για το τρένο μπορώ να το επιβεβαιώσω, διότι ο συνάδελφός μας εδώ, η Άσονα Σχοινάς Παπαδόπουλος, ήταν σε αυτό το τρένο, τον περιμέναμε το μεσημέρι και ήρθε πριν μισή ώρα στη δουλειά. Ναι. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι σε καμία από τις περιπτώσεις τις προηγούμενες δεν είχαμε τόσο ακραίες αποφάσεις. Ναι. Αυτά δεν είναι λογικές. Λοιπόν, θα πρέπει η κυβέρνηση λοιπόν να απαντήσει, ο κύριος Καρμαλής να σταματήσει να κρύβεται, να βγει μπροστά και να εξηγήσει με ποιο κριτήριο πάρθηκαν αυτές οι αποφάσεις που πάρθηκαν. Είναι προφανές ότι οι δημόσιες συγκοινωνίες είναι στο φάσμα της εγκατάλειψης, διότι υπάρχουν άλλες προτεραιότητες από τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Έλληνας πολίτης καλείται να πληρώσει το μάρμαρο αυτών των επιλογών. Θέλω μόνο να πω ότι η σκέψη μας αυτή τη στιγμή είναι με τους συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν έχουν τις βασικές υπηρεσίες. Δεν έχουν ρεύμα, δεν έχουν νερό, είναι σε κατάσταση ψύχους και πρέπει να γίνει το κάθε τι δυνατόν πάρα πολύ γρήγορα να επανέλθει και το ρεύμα και το νερό σε αυτά τα σπίτια, στη Βόρεια Αττική και να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας να μην μας βρει κανένα μεγαλύτερο κακό. Κύριε Παπά, σε σχέση με τα μέσα σταθερής τροχιάς που όσο βαρύς και αν είναι ένας χιονιάς δεν έχουμε συνηθίσει τουλάχιστον σε όλη την Ευρώπη να κλείνουν. Έχετε κάποια εικόνα πώς έγινε και σήμερα, κόπηκε επίσης και η σύνδεση με το αεροδρόμιο, τουλάχιστον σε σχέση με το μετρό. Είχαμε προβλήματα στον προαστιακό, σύν τα προβλήματα στα υπεραστικά δρομολόγια, στα οποία αναφερθήκαμε και πριν από λίγο, με αυτό το κραυγαλαίο παράδειγμα του τρένου που ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη στις 9 το πρωί και έφτασε πριν λίγο. Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες, οι εργασίες της τηλεματικής και των αυτοματισμών για να επιλέγουν να διευθετούνται τα τρένα στις γραμμές που πρέπει. Αυτό γίνονταν με τις υπηρεσίες των λεγόμενων κλειδούχων. Δεν υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό αυτή τη στιγμή και υπήρξαν αριθμίσεις, υπήρξε ένας ελαφρύς εκτροχιασμός και αυτό προξένησε και όλα τα συνεπακόλουθα. Υπήρξε δε και η επιλογή να κλείσει ακόμα και η σύνδεση με το αεροδρόμιο, η οποία δεν έχει κλείσει ποτέ. Λοιπόν, τα μέσα σταθερής τροχιάς δεν κλείνουν και είχαμε και το ακραίο επίσης να κλείσει και ο ΙΣΑΠ και ο ηλεκτρικός. Ναι. Γιατί κάποιοι επέλεξαν να μην κάνουν αυτό που πάντα γίνεται. Τι γίνεται, κύριε Μελιγκόνη, όταν προβλέπεται χιονιάς και παγετός, μένουν τρεις σειρμοί το βράδυ οι οποίοι πηγαίνουν πάνω κάτω. Και για να μην παγώσουν οι γραμμές, λέτε. Βεβαίως. Ναι. Και ταξιδεύουν διαρκώς, μετακινούνται για να μην πιάσουν πάγο οι γραμμές. Δεν έγινε ούτε αυτό. Καμία ειδοποίηση στο επιβατικό κοινό. Όλη την ταλαιπωρία πρέπει να την εισπράξει ο πολίτης, να ταλαιπωρηθεί, να μείνει χωρίς ενημέρωση, να υπάρχει και αυτό το θεόσταλτο 112 το οποίο ποτέ δεν λειτουργήσε και για κανένα λόγο και να μας δουλεύουν όλοι ότι κάνει ό,τι μπορεί ο κρατικός μηχανισμός. Λοιπόν, εδώ πέρα πρέπει να υπάρξει μια σοβαρότητα επιτέλους. Και βεβαίως επειδή όσο και αν κάποιοι θα το θέλανε, η Βουλή λειτουργεί, θα υπάρξει και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο η απέτηση από εμάς να δοθούν πάρα πολύ συγκεκριμένες απαντήσεις. Τώρα κύριε Παπά, κλείνοντας, επειδή ξέρω ότι το παρακολουθείτε το θέμα, έχει ανοίξει και μια συζήτηση για το Ταμείο Ανάκαμψης. Το λέω γιατί υποτίθεται ότι και πολλά έργα από τα έργα πνοής τα οποία πρέπει να γίνουν στο μέλλον και για τα ακραία καιρικά φαινόμενα κλπ. Φαίνεται ότι θα περάσουν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτός μπορεί να είναι ένας μοχλός για να ξεπεράσει η οικονομία ό,τι θα υποστεί τώρα από τον κορονοϊό. Όχι με τη λογική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Μελιγκόνη. Δηλαδή. Γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι το άγιο δισκοπότηρο της επανάκαμψης της εθνικής οικονομίας, τα λεφτά από αυτό το ταμείο. Ναι. Όμως μάθαμε προσφάτως από ένα ρεπορτάζ ότι η θέση της ελληνικής κυβέρνησης είναι αυτά τα χρήματα να περάσουν μέσα από το τραπεζικό σύστημα. Μας ακούνε άνθρωποι οι οποίοι έχουν επιχειρήσεις και γνωρίζουν και ομολόγησε και ο ίδιος
ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ότι μόνο ένα μικρό τμήμα των επιχειρήσεων θεωρούνται φερέγγιες από τις τράπεζες και πέρασαν τον πύχη των εγκυοδοτικών προγραμμάτων του δημοσίου στην προηγούμενη περίοδο και του COVID και του ΤΕΠΙΘ. Άρα οι επιχειρήσεις που απορρίφθηκαν για το COVID και για το ΤΕΠΙΘ θα απορριφθούν και για το Ταμείο Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης λοιπόν αποδεικνύεται ότι είναι για πάρα πολύ λίγους ή μάλλον για τους επιβιώσαντες του αποτρόπου σχεδίου Πισαρίδη. Μάλιστα. Όχι για τα ζόμπι, για να θυμηθώ και έναν κυβερνητικό. Ξέρετε, μου κάνει εντύπωση τις τελευταίες μέρες έχουν επικνώσει τα δημοσιεύματα που χρησιμοποιούν αυτόν τον όρο. Είναι ένας όρος προσβλητικός, είναι μια επικοινωνιακή, πολιτική και ηθική αθλειότητα απέναντι στον κόσμο ο οποίος μάχεται να κρατήσει ζωντανή την επιχείρησή του, να κρατήσει 2, 3, 4, 5 θέσεις εργασίας, να κρατήσει το οξυγόνο να ρέει στα πνευμόνια της ελληνικής οικονομίας. Λοιπόν, αυτή η ορολογία πρέπει να αποσυρθεί, οι ίδιοι οι κυβερνητικοί να την αποσύρουν από το δημόσιο διάλογο και ας υποστηρίξουν τις ακραία νεοφιλελεύθερες απόψεις τους τουλάχιστον πιο ευγενικά, όχι τόσο προσβλητικά για όλο αυτόν τον κόσμο που μοχθεί και κοπιάζει. Κύριε Παπά, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση που είχαμε. Σας ευχαριστώ, κύριε Γλυμεγκόνη. Γεια σας. Να είστε καλά.